σύγκρουσης διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων στο Βελιγράδι. Παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης και τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς να ανακοινώνει πως τελικά δεν θα επιβληθεί lockdown στη σερβική πρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν ξανά στους δρόμους. Κάποιοι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον κλειό των δυνάμεων ασφαλείας στο κοινοβούλιο. Ακολούθησε σύραξη στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν πέτρες και φωτοβολίδες και τους αστυνομικούς να απαντούν με χημικά. Επισόδια και στο Νόβι Σαντ με απόπειρα εισβολή στο Δημαρχείο από το οργισμένο πλήθος. Την ίδια ώρα οι αρχές ανακοίνωσαν 350 νέα κρούσματα κορονοϊού, 11 θανάτους, ενώ το υγειονομικό σύστημα της χώρας προσεγγίζει τα όρια του. Τις διαδηλώσεις οργανώνει ο Συνασπισμός της Αντιπολίτευσης, Συμμαχία για τη Σερβία.